Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Μαρολισσαρή μετά από αυτό το ατρόμητο σόφι 1-1 με το γκολ στο τέλος, βέβαια, να παίρνει τη μπουκιά που λέμε το στόμα του Όφη. Μάνο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα. Διότι τι σχόλιο μπορείς να κάνεις πλέον για αυτά που βλέπουμε στον Όφη φέτος, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε τώρα για το μάτς. Τι μπορούμε να πούμε? Ένα μάτς που είναι 0-3 και δεν παίρνεις τίποτα. Ένα μάτς που έπρεπε να το καθαρίσεις και τρως γκολ στο τελευταίο λεπτό. Δεν έχω ειλικρινά να σχολιάσω κάτι. Δεν ξέρω τι να πω. Ένα μάτς που είναι πραγματικά και δεν έχει κάνει μισή φάση ατρόμητος όλο το μάτς. Και δέχεται τον κόλλο αυτό στο 98. Δεν σηκώνει κεφάλι όφη βαθμολογικά. Δηλαδή δεν είναι πλέον μόνο ψυχολογικό το θέμα που παρατείνεται. Είναι καλά βαθμολογικό, ήταν έτσι αλλιώς. Αλλά είναι πλέον και πολύ ψυχολογικό, πολύ μεγάλο το ψυχολογικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν κερδίζει γιατί δεν είναι καλύτερος αντιπάλου του. Να μην κερδίσει. Όμως όταν δεν κερδίζει ομάδες που στα παιχνίδια παρουσιάζει καλύτερη εικόνα όπως αυτό με τον Ατρόμητο, δεν ξέρω τι μπορεί να... Τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε, ειλικρινά ρε Σιμάνο, δεν ξέρω, είμαι κι εγώ σε μια... Εντάξει, δευτερόλεπτα πάντως πριν από το τέλος κάτω έτσι μια νίκη Όφη που και την άξιζε και την έψαχνε έτσι πάρα πολύ καιρό. Ναι, και την άξιζε και την έψαχνε όπως ακριβώς το λες, αλλά δεν την πήρε όμως. Δεν την πήρε. Και το άλλο το πρόβλημα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται δεν γίνονται γκολ. Αλλά και πάλι, ειλικρινά, δεν μπορεί να έχει κανείς παράπονο σήμερα από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Δηλαδή, τι παράπονο να έχει από τους παίκτες του Όφη σήμερα, που κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι, ένα σχεδόν τέλειο πρώτο ημίχρονο, που έλειψε μόνο τον γκολ, όπου Όφη σε 45 λεπτά έχει 9 τελικές, ένα δοκάρι, 6 κόρνερ. Κοιτάξτε, στο δεύτερο ημίχρονο φυσιολογικό να πέσει ο ρυθμός, έπεσε και του Όφη, έπεσε και το αδρομή του, αλλά και πάλι εκεί που πάει το μάτς, δεν μπορείς να με το πάρεις Μανώλη. Δηλαδή ζούμε πράγματα και καταστάσεις που δεν έχω να δώσω εξήγηση. Ο Μέλ πάντως στάθηκε έτσι και πάλι στο θετικό πρόβλημα της ομάδας, αν και είπε ότι παίξαμε άψογα, έτσι, λειτουργήσαμε άψογα, είπε. Μα Μανώλη, Όφη ήταν καλός. Δηλαδή όποιος πει ότι Όφη δεν ήταν καλός σήμερα, εντάξει, άλλο μάτς είδε. Όφη έκανε ένα αψιγάδια στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Δεν απειλήθηκε, έψαχνε τις ευκαιρίες του, έβγαλε φάσεις. Μπορεί να πει δεν έβγαλε τον αριθμό των φάσεων που είχε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ισοπαλία είναι δίκιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι μία ομάδα που ξαναγυρίζει, αυτή είναι Όφη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και φαινόταν και ο Μέλλον ότι ήταν σκασμένος. Δηλαδή μπορούσε να άρθρο συλλέξει ο άνθρωπος συνέντευξη στο flash interview μετά στο Περιστέρι. Φυσιολογικό είναι βέβαια. Αυτά πάνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλήθεια. Ωραία. Τους άλλους όλο το ρεπορτάζ ακολουθεί και στο γετικουλέ και στο athletic.gr. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κούσαμε λοιπόν το...